Χριστούγεννα και πάλι στην Εκκλησία. Πλήθος πιστών με ευλάβεια παρακολούθησε σήμερα στον Ιερό Ναό του Αγίου Μινά τη Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων, μια λειτουργία με αναφορά στην αγάπη, την πίστη και την ανιδιοτέλεια. Μύρισαν Χριστούγεννα, έγραφε ο κοσμοκαλόγερος Παπαδιαμάντης. Μια άλλη πνευματική ευωδία μέσα στη σταχτόχρωμη και πολλές φορές άοσμη και άγευστη, συγχυσμένη και θυμωμένη καθημερινότητά μας. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι Ηρακλειώτες μοιράστηκαν το μήνυμα των Χριστουγέννων και με το κερί τους μετέφεραν τη ζεστασιά και το θείο μήνυμα της γέννησης του Θεανθρώπου. Ας προσευχηθούμε να πριτανεύσει η χαρά και η ειρήνη των Χριστουγέννων στις καρδιές μας και στον κόσμο ολόκληρο. Τη Θεία Λειτουργία τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ο οποίος ευχήθηκε σε όλους χρόνια πολλά, καλωσορίζοντας τον Άγιο Μινά ως νέο δήμαρχο, τον Αλέξη Καλοκαιρινό. Χρόνια πολλά ευλογημένα και ειρηνικά. Κύριε Δήμαρχε, σας καλωσορίζομαι στη νέα σας θέση. Για πρώτη φορά αν έρχεστε σήμερα στο δημαρχιακό θόκο του Ιερού Μητροπολιτικού μας λαού. Να έχετε υγεία και μακρότητα αγαθών ημερών, να κάνετε το καλό που έχετε οραματιστεί για τον τόπο μας και το λαό μας μαζί με τους εκλαούς σας συνεργάτες. Για την ελπίδα μιας επιτυχημένης θητείας κοντά στους πολίτες και κυρίως τους πιο αδύναμους, μίλησε ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κρήτης. Εύχομαι να έχουμε μια όμορφη και ευλογημένη συμπόρευση που μόνο καλό θα επιφέρει στη σχέση όλων μας. Ο κύριος Ευγένιος παράλληλα ευχήθηκε στους πιστούς μεταφέροντας το μήνυμα και του προκατόχου του Αρχιεπισκόπου Ειρηναίου. Έχετε πάντοτε την ευχή και την αγάπη του σεβασμιωτάτου προκατόχου μου, Αρχιεπισκόπου Ειρηναίου, ο οποίος καθημερινά μας παιδαγωγεί με την Αγία Υπομονή και με την υποδειγματική καρτερία του στην ασθένειά του.